τα περισσότερα μουσικά και καλλιτεχνικά της Αθήνας, είμαστε εδώ. Και δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε όταν η κυβέρνηση συνεχίζει την επίθεση στο δικαίωμά μας, τη δημόσια και δωρεάν παιδεία. Μέσα από το συντονισμό μας, τα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία, δηλώνουμε ότι είμαστε ενάντια στο νομοσχέδιο για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είμαστε εκατοντάδες μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, που από την πρώτη στιγμή οργανώσαμε τις δράσεις μας για να μην περάσει η υποβάθμιση κι άλλο της παιδείας. Οι τριπλές πανελλαδικές και τα ιδιωτικά ΕΕ αποδεικνύουν ότι την κυβέρνηση δεν την νοιάζει η ποιότητα της παιδείας μας, αλλά πως θα κερδίζουν ακόμα περισσότερο οι φροντιστηριάρχες και μετά οι επιχειρηματίες στα ιδιωτικά ΕΕ. Οι μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων ερχόμαστε αντιμέτωποι, όπως και οι υπόλοιποι μαθητές, με την υποχρηματοδότηση τα κενά σε καθηγητές, ελλείψη εξοπλισμό και υλικά που χρειάζονται για καλλιτεχνικά και μουσικά μαθήματα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η αγάπη μας για τη μουσική, για τις τέχνες μας που κοπιάζουμε τόσα χρόνια, γιατί μέσα από αυτό εκφραζόμαστε, δεν αναγνωρίζεται πουθενά, ούτε στις αντίστοιχες σχολές. Και τώρα μας λένε ότι πέρα από τις θυσίες που κάνουμε, θα πρέπει να δίνουν πανελλαδικές και στις τρεις τάξεις και μετά να δασκάμε και για να σπουδάσουμε. Δεν πρόκειται να σας αφήσουμε. Οι μαθητές έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες. Μαζί με τους γονείς μας που μας στηρίζουν και κινητοποιούνται μαζί μας. Γι' αυτό και έχουμε συντονιστεί μεταξύ μας, με τους γονείς και τους καθηγητές μας. Ενωνόμαστε με όλους τους μαθητές, βάζοντας και τα δικά μας συγκεκριμένα ζητήματα που προκύπτουν από την υποχρηματοδότηση όλης της παιδείας. Οι μαθητές των μουσικών και καλλιτεχνικών θα συνεχίζουμε το επόμενο διάστημα με δράση ενάντια στο αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, ενάντια στην υποχρηματοδότηση, με τους τρόπους που ξέρουμε εμείς. Με τις λογικές μας αποφάσεις, μέσα από την τέχνη μας, την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου, με συναυλία στο Σύνταγμα, για να διεκδικήσουμε να αυξηθεί η χρηματοδότηση. Δεν πρόκειται να αφήσουμε άλλο την κυβέρνηση να υποβαθμίσει την τέχνη μας. Το έχουμε ξανακάνει και θα τα καταφέρουμε.